Χαίρετε κυρίε και κύριοι, είμαι ο Νεκτάριο Νότη και σα καλωσορίζω στο 24 htv TV. Συνεχίζεται το αλαλούμ σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων. Μετά από τι αντιδράσει που προκάλεσε η διάταξη η οποία υπήρχε στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη και προέβλεπε ότι όλα τα πατάρια, οι σοφίτε, οι αποθήκε που ήταν οι υπαίθριοι ή και νομιμοποιήθηκαν αποτελούν και αυτά τεκμήριο. Το Υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να την αποσύρει με στόχο μεταξύ άλλων να επανέλθει και η Νέα Δημοκρατία στο διάλογο για το φορολογικό νομοσχέδιο, νομοσχέδιο που συνεχίζεται την Πέμπτη, καθώ η παράταξη τη Νέα Δημοκρατία είχε δηλώσει πω αποχωρεί λόγω ακριβώ αυτού του ευνηδιασμού των ιδιοκτητών ακινήτων. Πέραν όμω αυτών, υπάρχουν πλέον τα τελικά σχέδια, δείχνουν ότι αποκρισταλώνονται τα σχέδια για το τι θα αλλάξει στη φορολογία των ακινήτων. Εδώ πρέπει να σα πω ότι παράγοντε από το real estate εκφράζουν τι ανησυχίε του ότι οι συνεχεί διαρροέ, οι συνεχεί ανακοινώσει σεναρίων επί σενάριων, μόνο καλό δεν κάνουν στην αγορά. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στην τελευταία έκθεση του Διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο, του κ. Προβόπουλου, όπου αναφέρεται ακριβώ αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώ είναι αυτό το οποίο ε, αλλάζει στην αγορά κινήτων σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση. Πάμε καταρχήν σε δύο βασικού φόρου. Όλοι όσοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή φόροι, τέλη, διάφορα έξοδα τα οποία επιβαρύνουν είτε τη χρήση, είτε την κατοχή, είτε την μεταβίβαση ενός ακινήτου, ενοποιούνται σε δύο βασικούς. Ο πρώτος φόρος θα είναι ένας φόρος κατοχής, ο οποίος θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ κατέχω το ακίνητο, το χρησιμοποιώ και ακριβώς για αυτό το γεγονός θα πληρώνω φόρο ο οποίος ή τέλος, αναλόγως πώς θα ονομαστεί, που τα έσοδα από το οποίο θα κατευθύνονται στο Δήμο όπου υπάρχει το ακίνητο. Ο δεύτερος φόρος είναι στην ουσία ένας φόρος μεταβίβασης για κάθε πράξη που θα γίνεται. Αγοραπολισία, μεταβίβαση μέσω γονικής παροχής ή δωρεάς ή κληρονομιάς ή οποιασδήποτε άλλη αιτία για οτιδήποτε έχει να κάνει με μια διαδικασία βάσει της οποίας αλλάζουν χέρια ή ε, ιδιοκτησίες, τα ακίνητα, η ακίνητη περιουσία κάποιου, τότε θα υπάρχει αυτός ο φόρος τα έσοδα του οποίου θα εισπράττει το δημόσιο. Πρέπει να σα πω ότι πρόκειται για ένα μοντέλο που εφαρμόζεται σε πολλέ χώρε του εξωτερικού και είναι και το πλέον δίκαιο. Καθώ πρέπει και ο Δήμο να εισπράττει, όπω λένε οι ειδικοί από την αγορά κινήτων, θα τα αναλύσουμε τι επόμενε ημέρε με ανθρώπου τη αγορά. Πρέπει και ο Δήμο να εισπράττει από την χρήση αυτού του ακινήτου, γιατί ο Δήμο είναι αυτό που έχει και τα έξοδα, εφόσον φυσικά φροντίζει για να υπάρχουν σωστέ υποδομέ, που έχει και τα έξοδα για να διατηρεί και το κάθε ακινήτο την αξία του, έστω με αυτόν τον Έμεσο τρόπο των υποδομών. Πάμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί με το φόρο μεταβίβαση. Ο φόρο μεταβίβαση σε μια προσπάθεια να μπορέσει να τονωθεί η αγορά, εξετάζεται να μειωθεί ακριβώ στο μισό έτσι ώστε να δοθεί ένα κίνητρο για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερε αγοραπολισίε. Το ζητούμενο βέβαια εδώ είναι τι αγοραπολισίε να γίνουν όταν πραγματικά δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, δεν υπάρχει ρευστότητα στου οποίου υποψήφιου αγοραστέ αλλά και αυτοί οι οποίοι διαθέτουν μετρητά αυτή την περίοδο δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ακίνητα διότι περιμένουν ότι θα πέσουν και άλλο οι αξίε οι οποίε δεν έχουν πέσει όσο αναμενόταν. Από την άλλη πλευρά, όποιο έχει ένα μικρό κεφάλαιο και επιθυμεί να πάρει δάνειο, και εκεί είναι πάρα, πάρα πολύ αυστηρή η όρη από πλευρά τραπεζών σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Πέραν όλων αυτών, το ο βασικό παράγοντα που θα καθορίζει όλου αυτού του φόρου είναι τι άλλο, είναι οι αντικειμενικέ αξίε. Εδώ γνωρίζουμε ότι περιμένουμε αύξηση των αντικειμενικών αξιών μέσα στο καλοκαίρι. Αύξηση που οι πρώτες πληροφορίε μιλούσαν για μέσο όρο μεσοσταθμικά 25%. Όμως φαίνεται ότι πάμε σε ένα νέο μοντέλο. Πάμε σε ένα νέο τρόπο υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών ο οποίος θα γίνεται πώς, θα γίνεται με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος. Εκεί υπάρχει μια, ένα αρμόδιο τμήμα που ασχολείται με την αγορά κινήτων, καταγράφει τις εξελίξεις των τιμών στα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα με βάση και τα δεδομένα που συλλέγει από όλε τι τράπεζε. Γιατί τα στοιχεία αυτά είναι πιο αξιόπιστα, διότι πολύ απλά τα στοιχεία αυτά α, έρχονται από τι καταγραφέ των τμήματων των εμπορικών τραπεζών, που σημαίνει ότι τα τμήματα αυτά παρακολουθούν τις τιμέ γιατί ανάλογα καθορίζουν την πορεία του στο πώ δίνουν και με βάση ποια κριτήρια χορηγούν στεγαστικά δάνεια, όσα και αν είναι αυτά. Επίση, πρέπει να σα πω ότι αυτά τα στοιχεία δεν απαραίτητο ότι είναι είπα, πιο αξιόπιστα, είναι πιο κοντά στι αγορέ αξίε. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο, τότε ξεχνάμε τι αντικειμενικέ οι οποίε δεν έχουν και δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με τι πραγματικέ τιμέ τη αγορά και τότε θα δούμε σε πολλέ περιοχέ τι τιμέ, τι αξίε βάσει των οποίων θα φορολογούνται τα ακίνητα να ανεβαίνουν σημαντικά, να πλησιάζουν τι αγορέ. Όμω, αν εφαρμοστεί σωστά αυτό το μέτρο, θα δούμε και σε πολλέ περιοχέ τις φορολογητές αυτές τις αξίες να υποχωρούν. Διότι αυτή τη στιγμή, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε πολλές περιοχές, οι αντικειμενικές αξίες των οποίων είναι πολύ υψηλότερε από τις αγορές, γιατί εκεί έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές. Ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο α, μοιάζει καταρχήν θεωρητικά να μην αφορά στην αγορά κινήτων, όμως την αφορά. Για ποιο λόγο. Μιλάμε για το φόρο προσωριθέμενης αξίας. Η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να πάμε σε έναν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ σημαίνει ότι ο ανώτατος συντελεστής στο 23% θα πέσει στο 20%. Λέει το σενάριο 20 με 29% το επικρατέστρο είναι στο 20%. Συνεπώς, αυτό θα ρίξει κατά, κατά, κατά επέκταση και τις τιμές στα καινούρια, στα νεόδμητα, ακίνητα, ένα άλλο α, κομμάτι, ένα άλλο στοιχείο του παστ που θα μπορούσε να δώσει, να τονώσει την αγορά. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να δούμε να γίνονται πράξη. Θα υπάρξει πολλή συζήτηση πάνω σε αυτά, εδώ θα είμαστε, να τα λέμε. Πάντω, επιχειρήσαμε να σα δώσουμε το πλαίσιο στο οποίο κινείται αυτή τη στιγμή, α, κινούνται αυτή τη στιγμή οι σχεδιασμοί για τι όποιε αποφάσει ληφθούν, ούτω ώστε να υπάρξει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την αγορά ακινήτων. Τώρα, πόσο ξεκάθαρο θα είναι αυτό το πλαίσιο όταν έχουμε τι παλινοδίε που είδαμε με το θέμα των αποφάσεων για τα τεκμήρια. Για το εάν δηλαδή οι ρυθμιζόμενοι, οι νομιμοποιηθέντε χώροι, οι μη υπαίθριοι, οι αυθαίρετοι που έχουν να κάνουν με πατάρια σοφίδε αποθήκε, είναι ή όχι τεκμήρια. Τη μία μέρα είναι, την άλλη δεν είναι. Και με όλη αυτή την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί και τι συνεχεί αλλαγέ κατεύθυνση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εδώ θα είμαστε να το συζητάμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Εμεί θα τα ξαναπούμε εδώ από το 24 Αριστεβή στο καθημερινό ραντεβού μα με θέμα τι άλλο, την οικονομία.